Καλησπέρα σας, κύριε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, εδεμεσημολογιότατε πρωτοπρεσβύτερε πατέρα Δημήτριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχόμαστε απόψε και εκ μέρους του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο, ο οποίος δυστυχώς λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι εδώ και λυπάται γι' αυτό, υποδεχόμαστε ως ομιλητή στο πλαίσιο των διαλέξεων της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών τον διακεκριμένο συνάδελφο και ακαδημαϊκό κύριο Εμμανουήλ Γδούτο από την πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Ο κύριος Γδούτος είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός και αριστούχος διδάκτορ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει διανύσει μακρά θητεία ως καθηγητής στην έδρα τεχνικής μηχανικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως τα Πανεπιστήμια Τολέντο, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μίτσικαν, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα εν Ντέιβις, Πανεπιστήμιο Northwestern και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια. Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2017 στην έδρα Θεωρητική και Πειραματική Μηχανική Επιστήμες του Μηχανικού. Παράλληλα, είναι μέλος πολλών ακαδημιών του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, της Διεθνούς Ακαδημίας Μηχανικών και της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης. Έχει παρουσιάσει σπουδαίο συγγραφικό έργο και έχει λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων και βραβείων. Ο τίτλος της απόψινής ομιλίας του ακαδημαϊκού κυρίου Γδούτου είναι «Η χρήση της ελληνικής γλώσσης στις σπουδαστικές αδελφότητες σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Παρακαλώ τον αγαπητό συνάδελφο να προσέλθει στο βήμα και να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δημοσιονιώτατε πρωτοπρεσβύτερε πατέρα Δημήτρη, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι. Ναι. Τα ονόματα των σπουδαστικών αδελφοτήτων και πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούνται από γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, ενώ στα εμβλήματά τους υπάρχουν αποφθέγματα εις την ελληνική. Επιπλέον, αποφθέγματα εις την ελληνική υπάρχουν και στα εμβλήματα πανεπιστημίων. Θα εκθέσουμε τους λόγους χρησιμοποιήσεως της ελληνικής γλώσσης στην ονομασία και στα εμβλήματα των σπουδαστικών αδελφοτήτων και στα εμβλήματα πανεπιστημίων. Θα παρουσιάσουμε ενδεικτικώς τα ονόματα και τα εμβλήματα μερικών αδελφοτήτων και πανεπιστημίων, τα οποία περιέχουν αποφθέγματα εις την ελληνική. Καταδεικνύεται ούτως η παρουσία και η σημασία της ελληνικής γλώσσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, η λατινική και η αρχαία ελληνική γλώσσα περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Στα περισσότερα πανεπιστήμια, για την εγγραφή των σπουδαστών απαιτείται η γνώση της λατινικής. Τα αρχαία ελληνικά θεωρούνται ως γλώσσα υψηλωτάτου επίπεδου, υψηλότερο από την λατινική. Η λατινική διδάσκεται στα γυμνάσια, η ελληνική στα πανεπιστήμια. Η γνώση της ελληνικής γλώσσης σήμαινε ότι ο άνθρωπος είναι καλλιεργημένος, με εξαιρετική γενική παιδεία, καλός καγαθός. Η πρώτη εξέχουσα σπουδαστική αδελφότητα από την οποία ξεκίνησε η χρήση των ελληνικών γραμμάτων στην ονομασία των αδελφοτήτων
ήταν η Φι Βίτα Κάπα. Εδώ βλέπουμε τα οικίματα των αδελφοτήτων, αυτή είναι η αδελφότης Σίγμα Φι Έψιλον, που βλέπετε ότι έχει ονομασία ελληνικά γράμματα, Φι, Σίγμα Φι Έψιλον. Η επόμενη είναι η Δέλτα Ταφ Δέλτα. Η Πι Κάπα Φι. Η Αλφα Σίγμα Φι. Το βλέπετε επάνω που το έχει και με λατινικούς χαρακτήρες. Αλφα Σίγμα Φι. Εδώ βλέπετε την Οδό των Ελλήνων, η οποία είναι σε ένα πανεπιστήμιο που το έχω πάρει η φωτογραφία. Είναι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο οποίο βλέπουμε ότι ο δρόμος αυτός, όπου υφίστανται αυτά τα οικίματα των αδελφοτήτων, λέγεται Οδός των Ελλήνων. Έλεγα λοιπόν ότι η πρώτη εξέχουσα σπουδαστική αδελφότητα από την οποία ξεκίνησε η χρήση των ελληνικών γραμμάτων στην ονομασία των αδελφοτήτων ήταν η Φι Βίτα Κάπα, η οποία ιδρύθηκε στο κολέγιο Γουίλιαμ και Εντ Μέρι στις 5 Δεκεμβρίου του 1776. Για τη διασφάλιση του κύρους της αδελφότητος, το ακαδονήμιό της όφιλε να είναι με ελληνικά και όχι με λατινικά γράμματα. Επελέγει το ακαδονήμιο Φι Βίτα Κάπα με τα αρχικά των λέξεων «Φιλοσοφία Βίου Κυβαλγίτης». Δηλαδή η φιλοσοφία αποτελεί τον οδηγό στη ζωή μας. Η επιλογή αυτού του ονόματος έδινε στην αδελφότητα αυτή ιδιαίτερο κύρος. Μετά τη χρησιμοποίηση των ελληνικών γραμμάτων για την ονομασία της αδελφότητος Φι Βίτα Κάπα, άλλες αδελφότητες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα ελληνικά γράμματα, επιθυμώντας κατά αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν και αυτές το κύρος που ξεκίνησε η πρώτη αδελφότητα, η Φι Βίτα Κάπα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι σπουδαστικές αδελφότητες, παρά τη μείωση της επιρροής της ελληνικής γλώσσης, συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα ελληνικά γράμματα για την ονομασία τους. Η χρήση των ελληνικών γραμμάτων στην ονομασία των αδελφοτήτων συνεχίστηκε, δεδομένου ότι μία έγκλητη αδελφότητα όφιλε να διατηρήσει την παράδοση και το κύρος των αρχικών αδελφοτήτων. Αντίστοιχη με τις σπουδαστικές αδελφότητες, υπήρξε και η χρήση της ελληνικής γλώσσας σε εμβλήματα πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι είναι οι σπουδαστικές αδελφότητες? Είναι κοινωνικοί σπουδαστικοί οργανισμοί σε πανεπιστήμια και κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σπουδαστές γίνονται μέλη κατά το προπτυχιακό στάδιο σπουδών και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους εφόρου ζωής. Οι αδελφότητες διαφέρουν στην οργάνωση και τους σκοπούς. Εν τούτης έχουν τα ακόλουθα κοινά στοιχεία. Τα μέλη τους είναι μόνο άντρες ή μόνο γυναίκες. Η επιλογή των μελών γίνεται με κάποια προκαθορισμένη διαδικασία. Τα μέλη ζουν σε συγκεκριμένα οικίματα, αυτά τα οποία έδειξα προηγουμένως, είναι τα οικίματα που ζουν τα μέλη των αδελφοτήτων και η ονομασία τους όλων χρησιμοποιεί γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Οι αδελφότητες δραστηριοποιούνται εν γέννη σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και τα μέλη τους διατηρούν μεταξύ τους φιλικούς δεσμούς και μετά την αποφύτιση από το Πανεπιστήμιο. Οι σπουδαστικές αδελφότητες διοικούνται από τα μέλη τους. Ο αριθμός τους κυμαίνεται από 20 έως 100, με ένα μέσο όρο πέρα τα 40 μέλη ανά αδελφότητα. Συνήθως τα οικίματα των αδελφοτήτων βρίσκονται πλησίων μεταξύ τους ή ακόμη στον ίδια οδό, η οποία οδός και ονομάζεται η Οδός των Ελλήνων. Τα μέλη ονομάζονται Έλληνες. Αποκαλούνται μεταξύ τους αδελφοί ή αδελφές.
Οι πανεπιστημιακές επιδόσεις των μελών των αδελφοτήτων είναι εν γέννη υψηλότερες των άλλων σπουδαστών. Σε τούτο συμβάλλει ότι πολλές αδελφότητες απαιτούν από τα μέλη υψηλές βαθμολογίες. Μετά την ίδαλυση της αδελφότητος Φίβη τα Κάπα, που είπαμε ότι είναι η πρώτη αδελφότητα, ακολούθησε η ίδαλυση της Κάπα Αλφα στο κολέγιο Union το 1825. Το 1827 ιδρύθηκαν οι αδελφότητες Σίγμα Φι και Δέλτα Φι στο ίδιο κολέγιο, δημιουργώντας την τριάδα των αδελφοτήτων του κολεγίου Union. Η δημιουργία των αδελφοτήτων Ψι Ύψιλον το 1833, Ταφ Δέλτα Χ το 1841 και Θήτα Δέλτα Χ το 1847 καθιάλωσαν το κολέγιο Union ως τη μητέρα των αδελφοτήτων. Η πρώτη γυναικεία αδελφότητα ιδρύθηκε το 1851 με το όνομα Αλφα Δέλτα Πι. Η δημιουργία των γυναικείων αδελφοτήτων την εποχή αυτή υπήρξε σημαντική επίτευξη για την ισότητα των γυναικών και τα δικαιώματά τους. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 650 γυναικείες αδελφότητες σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά. Όπως είπαμε, τα ονόματα των αδελφοτήτων συνίστανται από δύο ή τα τρία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Παραδείγματος χάρη, σίγμα χ, ψι ωμέγα, δέλτα, δέλτα, δέλτα κλπ. Εδώ βλέπουμε τα ονόματα ανθρωπικών αδελφοτήτων. Τα πρώτα δύο, Ακακία και Αδελφικός, αποτελούν εξαίρεση του κανόνα, ενώ όλα τα υπόλοιπα, όπως βλέπετε, είναι από δύο ή τρία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Αλφα χ αλφα, αλφα χ πι, αλφα δέλτα γάμα και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα και οι γυναικείες αδελφότητες, όπου βλέπουμε πάλι να αποτελούνται από δύο ή τρία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Θα παραθέσω ενδεικτικώς ορισμένες αδελφότητες από τις οποίες καταφέρεται η χρήση της ελληνικής γλώσσης όχι μόνο στο όνομα, αλλά και στα εμβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις θα παραθέσω περιληπτικώς ορισμένα στοιχεία της αδελφότητος και θα δοθεί το έμβλημά τους, στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός της αδελφότητος με ελληνικές λέξεις. Ας ξεκινήσουμε από τις ανδαλικές αδελφότητες. Η αλφα γάμα πι. Αλφα γάμα ρο, συγγνώμη. Αλφα γάμα ρο, το βλέπετε εκεί. Είναι μια αδελφότητα σχετική με τη γεωπονία. Το όνομα επελέγει από τις λέξεις αλφα γάμα ρο, ώστε να παρουσιάζουν τα τρία πρώτα γράμματα της λέξης agricultural, που σημαίνει γεωπονία. Οι τέσσερις πυλώνες της αδελφότητος είναι η πρόσληψη, η δέσμευση, εκπαίδευση και αναγνώριση. Οι πυλώνες αυτοί στηρίζουν και διατηρούν την ακεραιότητα της αδελφότητος. Όπως βλέπουμε στο σήμα αναγράφεται αλφα, γάμα, αρώ. Το βλέπουμε από κάτω. Η αδελφότητα αλφα, χ, πι. Ιδρύθηκε το 1895 στο κολέγιο Τρίνιτον του Χάρτφορντ, Κονέτικατ. Καλλιεργεί την αδελφότητα εφόρου ζωής, όπου τα μέλη εμπνέουν το ένα το άλλο για την ανάπτυξη καλού χαρακτήρας, εντιμότητος, ακεραιότητος στην αδελφότητα και στην κοινωνία. Στο σήμα της αδελφότητας αναγράφεται στα ελληνικά «ανδρίζεστε». Το βλέπετε κάτω. Η αλφα δέλτα γάμα αποτελεί αδελφότητα πανεπιστημιακή καθολικής κατευθύνσεως. Βασίζεται σε χριστιανικές αρχές και παραδόσεις της τάξης των Ισουητών και ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα του Σικάγου το 1924 σε απάντηση της επιθυμίας
των περισσοτέρων αδελφοτήτων να δημιουργήσουν παραλτήματα σε καθολικά πανεπιστήμια. Στο σήμα της αδελφότητος αναγράφεται «γνωσθέντες εκ φύλων». Το βλέπουμε και αυτό κάτω. Η επόμενη, η γάμα σίγμα τάφ. Είναι ιστορική αδελφότητα, η οποία ιδρύθηκε το 1871 στο σχολείο Σάνι Τζενέσκο της πολιτείας Νέας Υόρκης. Η σκοπή της αδελφότητας είναι η φιλία, η συντροφιά, η εμπιστοσύνη. Στο σήμα αναγράφεται, όπως βλέπουμε εδώ, «δελφικός». Η Δέλτα ΚΕΕ ιδρύθηκε στο κολέγιο του Γέιλ και αποτελεί μία από των αρχαιοτέτων αδελφοτήτων. Η στόχη είναι η καλλιέργεια γενικής παιδείας και πολιτισμού, η παραγωγή και η ενθάρρυνση για πνευματική υπεροχή, η παραγωγή της φιλίας και του καλού πολίτη, η ανάπτυξη πνεύματος ανεκτικότητος, ο σεβασμός δικαιωμάτων και των απόψεων των άλλων, η ηθική. Στο έμβλημα της αδελφότητος αναγράφεται «Κύαλωθεν φίλοι αΐ». Είμαστε φίλοι από την καρδιά για πάντα. Αδελφότητα Δέλτα Ύψιλον. Ιδρύθηκε το 1834 στο κολέγιο Γουίλιαμς της πολιτείας της Μασακουσέτης και αποτελεί την έκτη αρχαιότερη αδελφότητα. Η αποστολή της είναι η οικοδόμηση καλύτερων πολιτών για μια παγκόσμια κοινωνία μέσω της εργασίας, της ανάπτυξης, ηγεσίας και της διαβίου προσωπικής επιτυχίας. Στο σήμα αναγράφεται «δικαία υποθήκη». Το βλέπουμε κάτω. Δικαία υποθήκη. Ναι. Η αδελφότητα Λάμδα Φι Έψιλον ιδρύθηκε το 1981 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες με μέλη Αμερικανούς με καταγωγή από τον Ελληνικό ωκεανό. Εδέχθη άτομα μετά και από άλλες εθνότητες. Η αποστολή της είναι να δημιουργήσει μέλη με ηγετικές ικανότητες και να παροθήσει φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο σήμα αναγράφεται «ηγεμόνες εν ανθρώπης είναι». Ηγεμόνες εν ανθρώπης, το βλέπουμε από πάνω και κάτω. Η αδελφότητα Φι Δέλτα Θήτα ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι το 1848. Αποστολή της είναι η καλλιέργεια φιλίας μεταξύ των μελών της, η απόκτηση υψηλού βαθμού πνευματικής καλλιέργειας και η προσωπική επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου ηθικής. Στο σύστημα της αδελφότητος αναγράφεται «εις ανιέλ ουδείς ανιέλ». Κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος. Η αδελφότητα Πι Κάπα Φι ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο, στο κολέγιο Τσάρλεστον, στη Νότια Καρολίνα. Η αποστολή της είναι να δημιουργήσει ηγέτες και υπαροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ζωής. Τα μέλη της αδελφότητος θέτουν την κοινωνική προσφορά πέραν του εαυτού τους για τη βελτίωση του κόσμου. Στο σήμα αναγράφεται, όπως βλέπουμε, «ουδέν διασπάσει ημάς». Η Ψι Ύψιλον ιδρύθηκε στο κολέγιο Union το 1833. Τα μέλη της αδελφότητος έχουν σκοπό την πνευματική και κοινωνική αρεστία στον εαυτό τους και επιδιώκουν να εμπνεύσουν τις αξίες αυτές στην κοινωνία. Στο σήμα αναγράφεται «ημίν συνέπεσε σφόδαλα φιλία». «Ημίν συνέπεσε σφόδαλα φιλία». Η αδελφότητα σίγμα πι
Βλέπετε, επόμενη. Α, ξεπεράσω. Πάμε λίγο πίσω. Σίγμα πι. Ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Βίνσνες της πόλης Λίβανος της πολιτείας Τενεσί το 1897. Παρωθεί 5 βασικά ιδανικά. Τη δημιουργία της αδελφότητας, τη δημιουργία και διατήρηση της αρεστίας, την αύξηση των πρωτύπων ηθικής και την ανάπτυξη του χαρακτήρα, τη διάδοση του πολιτισμού και την προώθηση πνεύματος κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής συνείδησης. Στο σήμα αναγράφεται «Σεβαστή πίστης». Ίσως δεν φαίνεται καλά, είναι κάτω από το έμβλημα της αδελφότητας σίγμα πι. Η Θήτα Δέλτα Χ. Ιδρύθηκε στο κολέγιο Union της Νέας Υόρκης το 1847. Η αποστολή είναι η βελτίωση του πνευματικού, του ηθικού και κοινωνικού ιδανικού μέσω της φιλίας. Στο σήμα αναγράφεται «Ομόφαλωνα θυμών έχοντες». Σημαίνει είμαστε, οι καρδιές μας είναι ενωμένες. Η Φι Γάμα Δέλτα. Ιδρύθηκε στο κολέγιο Τζέφερσον της πολιτείας της Πενσιλβανίας το 1848. Η αποστολή της είναι να ενώνει τους άντρες σε διαρκή φιλία, να διεγείρεται την επιδίωξη της γνώσης και να δημιουργεί θαραλέους ηγέτες που υπηρετούν τον κόσμο με ό,τι καλύτερο διαθέτουν. Στο σήμα αναγράφεται «Φιλότης γλυκητάτη δυναστεία». Ίσως είναι κάτω να μην φαίνεται τόσο καλά. «Φιλότης γλυκητάτη δυναστεία». Η φιλία δηλαδή είναι η πιο καλή επιρροή στον άνθρωπο. Η Θήτα Χ. Ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Νόρουιτς της ομώνυμης πόλεως της πολιτείας Βερμόντ το 1856. Στο σήμα αναγράφεται «Θιαρόποσα χείρα», δηλαδή μία χείρα βοήθειας. Η αδελφότητα Ιώτα Νι Δέλτα ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Μπιρ Άμπτον της πολιτείας Νέας Υόρκης το 1994. Αυτή είναι σχετικά νέα, επιδίδεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αποστολή της είναι η καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αρεστίας. Στο σήμα αναγράφεται «Αδελφοσύνη αιωνία». Θα πάμε τώρα σε γυναικείες αδελφότητες. Αυτές που ανέφερα είναι ένα τμήμα. Αυτές είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικώς ανέφερα μερικές αδελφότητες. Η πρώτη είναι η Αλφα Χ Ωμέγα. Ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ντιπό της πολιτείας Γκριν Κάσλ, της πόλεως Γκριν Κάσλ της πολιτείας Ινδιάνα το 1885. Οι ιδρυτές της αδελφότητος επέλεξαν το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, Α, επειδή αποτελούσαν την πρώτη αδελφότητα στη σχολή της μουσικής. Δεδομένου ότι πίστευαν ότι ήταν και η τελευταία, επέλεξαν και το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, το ωμέγα. Προσέθεσαν μετά τη λέξη «και», την οποία άλλαξαν σε «χ» από το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Επομένως έχουμε «α», «χ», «ωμέγα». Στο έμβλημα αναγράφεται «συσπουδάσομεν τα ανώτατα», δηλαδή «μαζί αναζητήσουμε τα υψηλά». Η αδελφότητα Αλφα Δέλτα Πι ιδρύθηκε στο κολέγιο Wesleyan στην πόλη Μέικον της πολιτείας της Γεωργίας το 1851.
Τα χρώματα είναι το γαλάζιο και το λευκό. Το γαλάζιο είναι το σύμβολο της φιλίας, το οποίο η αδελφότητα αναφέρει ως μία από τις βασικές αξίες, ενώ το λευκό συμβολίζει την ειλικρίνεια, την αλήθεια, τα οποία είναι δύο ιδιότητες που οφείλουν να διέπουν τα μέλη της αδελφότητας. Στο σήμα αναγράφεται «ζόμεν αλλήλεις». Ζούμε δηλαδή ο ένας για τον άλλον. Η αδελφότητα ΑΚΑ ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Χάουαρτ της Washington DC το 1908. Αποστολή της ήταν να καλλιεργήσει και να ενθαρρύνει υψηλά ακαδημαϊκά και δεοντολογικά πρότυπα, να προωθήσει την ενότητα και τη φιλία μεταξύ των σπουδαζουσών γυναικών, να μελετήσει και να βοηθήσει στην ανακούφιση των προβλημάτων της γυναίκας, προκειμένου να βελτιώσουν το κοινωνικό της επίπεδο, να διατηρήσουν ένα προοδευτικό ενδιαφέρον για τη ζωή του κολεγίου και να τεθούν στην εξυπηρέτηση της ανθρωπότητος. Στο σήμα αναγράφεται «Οφελίωμεν οι υπηρέτηδες». Το βλέπουμε κάτω. Η αδελφότητα ΑΦ ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σιρακούσης, της πόλεως Σιρακούς της πολιτείας Νέας Υόρκης, το 1872. Αποτελεί την πρώτη αδελφότητα στην νότιο-ανατολική περιοχή των ΗΠΑ. Στο σύστημα αναγράφεται, πάνω ίσως δεν φαίνεται εδώ, ζεύξης χιαρή εν χιαρή. Είναι επάνω που ίσως είναι αρκετά σκοτεινό. Ζεύξης χιαρή εν χιαρή. Η αδελφότητα ΑΣΑ στο Πανεπιστήμιο Longwood ιδρύθηκε της πολιτείας της Βιεργινίας το 1901. Στο σήμα αναγράφεται «άγαστε, σπεύδεστε, σπεύδετε, έλεστε». Δηλαδή εμπνευστείτε, ζητείτε, επιτύχετε. Η αδελφότητα Δέλτα 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 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης το 1888. Βασίστηκε στη λύση των ιδρυτών της, ας δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα είναι καλή και ευγενική σε όλους και να σκεπτόμεθα περισσότερο στον εσωτερικό εαυτό μας και το χαρακτήρα παρά την εξωτερική εμφάνιση. Στο σύστημα αναγράφεται «ασφαλώς αγαπόμεν αλλήλας». Η αδελφότητα ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Longwood της πολιτείας της Βιεργινίας το 1897. Ο σκοπός είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, εμπνευσμένη δράση. Στο σήμα αναγράφεται «τα καλά διώκομεν». Τα καλά διώκομεν. Ας προσπαθήσουμε δηλαδή αυτό που είναι έντιμο, όμορφο, ύψιστο. Η αδελφότητα Φι Σίγμα Ρο ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Περντού το 1984. Τα μέλη της αδελφότητας είναι σπουδαστές πολυτεχνείων που εξυπηρετούν τα ίδια τα μέλη και την κοινότητα μέσω υψηλών προτύπων προσωπικής ακεραιότητας, σεβασμού, χαρακτήρας, διαβίου δεσμών και δια της ισορροπημένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αρεστίας. Στο σήμα γράφεται «μαζί κτίζομεν το μέλλον». Το βλέπουμε επάνω, ίσως να μην φαίνεται εξ αποστάσεως τόσο καλά. Αυτό είναι το «μαζί κτίζομεν το μέλλον». Η αδελφότητα Σίγμα 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 ιδρύθηκε στο γυναικείο διδασκαλείο Normal στην πόλη Φάρμβιλ της πολιτείας της Βιεργινίας. Έχει φιλανθρωπικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον ηγετικό ρόλο των γυναικών, υποτροφίες σπουδών και προγράμματα θεραπείας για παιδιά. Στο σύστημα αναγράφεται «πιστός εις θάνατον». Το βλέπουμε κάτω. Η αδελφότητα Ζήτα Φι Βήτα
Ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Χάουαλτ το 1920. Αποτελεί αδελφότητα μαύρων. Σκοπός της είναι να καλλιεργήσει τις ιδέες προσφοράς, φιλανθρωπίας, του καλού χαρακτήρα, των πολιτικών και πολιτιστικών προσπαθειών της αδελφοσύγης και της ποιοτικής γυναικείας ζωής. Αυτά τα ειδονικά αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα της αδελφότητας, για το οποίο τα μέλη παρέχουν εθελοντική υπηρεσία, προγράμματα κοινωνικής εμβέλειας, υποστήριξη οργανωμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων και παρόθεση της νομοθεσίας για κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Στο σήμα αναγράφεται πάντα εργασία νικά. Το βλέπουμε επάνω. Η αδελφότητα Ζήτα Σίγμα Χ ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Northern του Ιλινόη, στην πόλη DeKalb, της πολιτείας του Ιλινόη, το 1991. Σκοπός της είναι η διατήρηση του ονείρου ζωντανή. Στο σήμα αναγράφεται «Παιδεία, κρατώ το όνειρο ζωντανό, πολιτισμός». Το βλέπουμε «Παιδεία», είναι πάνω-πάνω. «Κρατώ το όνειρο ζωντανό», ίσως δεν φαίνεται, «πολιτισμός», φαίνεται κάτω. Η αδελφότητα, και είναι η τελευταία αδελφότητα που θα αναφέρω, η Φι Σίγμα Σίγμα, η οποία ιδρύθηκε στο κολέγιο Χάντερ του Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1913, επιδίδεται σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Το έβλημα αναγράφεται «Διώκεται υψηλά». Το βλέπουμε κάτω. «Διώκεται υψηλά». Αυτά αναφορικά με τις αδελφότητες, ανδρικές και γυναικείες. Ενδεικτικός, οι αδελφότητες είναι πολλές. Επέλεξα μερικές για να δείξω ότι έχουν τα ελληνικά τόσο γράμματα όσο και στα εμβλήματά τους υπάρχουν αποφθέγματα στην ελληνική γλώσσα. Και θα κλείσω με ορισμένα πανεπιστήμια, στα οποία στα εμβλήματά τους αντίστοιχα εμφανίζονται ελληνικά αποφθέγματα. Πολλά από αυτά είναι από τα Ευαγγέλια. Ας δούμε το Πανεπιστήμιο, το Κολέγιο της Βοστόνης. Είναι ιδιωτικό ιησουητικό καθολικό πανεπιστήμιο στην πολιτεία Chestnut Hill στην πόλη Chestnut Hill της πολιτείας Μασαχουσέτης. Το έμβλημα αναγράφεται «ΕΕΝ ΑΛΕΣΤΕΒΗΝ». Είναι από την Ιλιάδα, «ΕΕΝ ΑΛΕΣΤΕΒΗΝ και υπήρχον έμενε άλλων μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν». Είναι από την Ιλιάδα Ζήτα 208. Το Χριστιανικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην πόλη Lakewood της πολιτείας Κολοράντο. Ιδρύθηκε το 1914. Στο έμβλημα του πανεπιστημίου αναγράφεται «Χάρις και αλήθεια». Αυτό είναι παραμένο από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, στο κομμάτι Α17, το οποίο λέγει «Ο νόμος δια Μωσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Το κολέγιο, το Πανεπιστήμιο Χάμιλτον. Είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην πόλη Κλίντον της Νέας Υόρκης. Ιδρύθηκε το 1793 και στο έμβλημα αναγράφεται το γνωστό «Γνώθη σ' αυτόν». Το βλέπουμε πάνω. Το κολέγιο Χέντριχ. Έχουμε ιδιωτικό κολέγιο ελευθέρων σπουδών στην πόλη Κόνγουέι της πολιτείας του Άρκανσο. Στο έμβλημα του Πανεπιστημίου αναγράφεται «Εις άνδρα τέλειον». Ο σκοπός είναι να δημιουργήσει τέλειον άνδρα. Το Πανεπιστήμιο Λενουάρ Ράιν. Είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην πόλη Χίκουαρ της πολιτείας της Βορείου Καρολίνας.
Εύλημα αναγράφεται «Η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Απόσπασμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ήττα 32. Το Πανεπιστήμιο του Μακμάστερ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο στην πόλη Χάμιλτον της πολιτείας Οντάριο του Καναδά. Στο έμβλημα αναγράφεται «Τα πάντα εν Χριστώ συνέστηκεν». Είναι από επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς. 1:17. Το Πανεπιστήμιο Northwestern είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο πέρασα κοντά 20 χρόνια ως επισκέπτης. Είναι έξω από το Σικάγο, στην πόλη Evanston, στην πολιτεία του Ιλινόη. Στο έβλημα αναγράφεται «Ο λόγος πλήρες χάρατος και αληθείας». Είναι από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, α14. Και που λέει «Και ο λόγος σάραξε γένατο και εσκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς, παραπατρός, πλήρης χάρατος και αληθείας». Είναι πάνω στο έβλημα. Κολέγιο Σμιθ. Πρόκειται για ιδιωτικό κολέγιο ελευθέρων σπουδών στην πολιτεία της Μασακουσέτης. Στο έμβλημα αναγράφεται «Επί τη αρετή την γνώσην». Το βλέπουμε κάτω. Το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο είναι δημόσιο πανεπιστήμιο στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας του Κολοράντο. Στο έμβλημα αναγράφεται «Λαμψάτο το φως ημών». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ε16. Το Πανεπιστήμιο West Virginia είναι δημόσιο πανεπιστήμιο στην πόλη Morgantown της πολιτείας της Δυτικής Βιργινίας. Στο έμβλημα αναγράφεται «Πίστη την αρετήν, εν δε τη αρετή την γνώσην». Είναι από τη Δευτέρα Επιστολή του Πέταλο, στο κεφάλαιο α5, που λέγει «Επιχορηγήσατε εν τη πίστη μόν την αρετήν και εν τη αρετή την γνώσην». Και το τελευταίο, το κολέγιο Χόμπαρτ και Βίλιαμ Σμιθ, είναι ένα κολέγιο στην πόλη Γενέβη της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ιδρύθηκε το 1797. Στο έμβλημα αναγράφεται, όπως βλέπουμε, «Βίος ψυχή δεξιά», στο δεξιό. Και με αυτά θα ήθελα να κλείσω με έναν επίλογο. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μου στην Ακαδημία Αθηνών στις 15-11 του 2018 αναφέρθηκα στην οικουμενικότητα του ελληνικού αλφαβήτου, τα 24 γράμματα του οποίου χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα στις θετικές επιστήμες για τον συμβολισμό ποσοτήτων της φυσικής, της χημίας, της βιολογίας, των μαθηματικών, οικονομικών και άλλων επιστημών. Διεθνώς. Τα γράμματα αυτά έχουν καθιερωθεί διεθνώς. Τότε λοιπόν παρουσίασα τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιστήμες. Εδώ ανέλησα τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα ελληνικά γράμματα στην ονομασία και στα εμβλήματα των σπουδαστικών αδελφοτήτων και στα εμβλήματα πανεπιστημίων. Όλες οι αδελφότητες είναι με ελληνικά γράμματα και έχουν και ελληνικά αποφθέγματα. Όλα τα πανεπιστήμια δεν είναι. Είναι ορισμένα πανεπιστήμια τα οποία έχουν ελληνικά αποφθέγματα. Αυτά που ανέφερα είναι ίσως ένα υποσύνολο όλων των, δεν είναι όλα αυτά, απλώς αυτά είναι μία ένδειξη, ενδεικτικώς ανέφερα μερικά πανεπιστήμια. Και έτσι καταδεικνύεται η παρουσία της ελληνικής γλώσσης
Αυτές τις γλώσσες, τις μικρές, τις μεγάλες, όπως θα έλεγε και ο ποιητής, στην ακαδημαϊκή κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πλούτο. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, αν θέλει να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Πραγματικά μας θυμήσατε νεανικά χρόνια και ευχαριστούμε θερμώς για όλο αυτόν τον κόπο που κάνατε, γιατί για να μαζευτούν όλες αυτές τις πληροφορίες θέλει πολλή δουλειά. Και αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι η αλεξανδρινή γλώσσα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα εμβλήματα που μας δείξατε. Παρακαλώ ο γλωσσολόγος μας να το επιβεβαιώσει. Και το δεύτερον, ότι σε πολλά από τα εμβλήματα είχαμε το λιχνάρι, όχι τον λίχνον τον αρχαίο ελληνικό, αλλά το λιχνάρι που χρησιμοποιείται στη Μεσόγειο, που χρησιμοποιείται στον αραβικό κόσμο και κυρίως αυτό το διπλό λιχνάρι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην Αντιόχεια όταν έπεσε η Αλεξάνδρεια και έφυγαν οι Έλληνες και πήγαν να σωθούν στην Αντιόχεια. Μας συγκινήσατε με όλα αυτά και σας ευχαριστούμε θερμός και δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιος από το ακροατήριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ναι. Καλά σας λόγια. Ο κύριος Καραμάνος. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, να σας ευχαριστήσω και εγώ για τον μεγάλο κόπο που κάνατε να συγκεντρώσετε όλα αυτά τα στοιχεία. Παρατήρησα στις αδελφότητες ότι σε ορισμένες μόνο από αυτές συμπίπτουν τα γράμματα του αλφαβήτου, που είναι στο γενικό σύμβολο, με τα αποφθέγματα, με τις αρχές με τα πρώτα γράμματα των αποφθεγμάτων που υπάρχουν κάτω. Στις άλλες που δεν συμπίπτουν, έχει γίνει τυχαία η επιλογή των ψηφίων, το ξέρετε, ή υπήρχε κάποιος λόγος να επιλεγούν οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί γραμμάτων του αλφαβήτου? Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το θέμα αν η επιλογή των γραμμάτων, δηλαδή ΚΑΑ ή ΔΒ, και οι στόχοι έχουν κάποια συσχέτιση. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, η κάθε αδελφότητα έχει και website και όλα τα σχετικά, στα οποία είναι μεγάλοι οργανισμοί αυτοί, σε όλα τα πανεπιστήμια, στα μεγάλα πανεπιστήμια ως επιτοπλίστων, στα πιο πολλά, υπάρχουν κατά μέσο όρο 20 με 40 αδελφότητες που είναι μαζί τα εικήματα τα οποία έδειξα και μεταξύ τους αποκαλούνται Έλληνες και διοργανώνουν και πολλές εκδηλώσεις και ούτω καθεξής. Είναι ζωντανοί οργανισμοί στα πανεπιστήμια και εγώ όταν είχαν πάει για πρώτη φορά σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έκανα μια βόλτα, είδα αυτά τα πράγματα για τα οποία και εξεπλάγινα. Τι δουλειά έχει μέσα στην Αμερική ελληνικά γράμματα. Κάπα, γάμα, δέλτα, βήτα κλπ. Μετά, βέβαια, κατάλαβα και έμαθα περί τίνος πρόκειται. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Γδούτο, για την πολύ ωραία ομιλία σας και τα νέα στοιχεία που φέρατε στην επιφάνεια. Να είστε καλά. Η συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.